Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, αγαπητέ Δήμαρχε, αγαπητή Πρόεδρε της ΔΟΠΑΤ, κυρία Καλκούνου, η κυρία Σαρζέτα Φέρ από την Πρεσβεία της Μάλτας, Μαρή Ρουθ Φαρούτζια, welcome to the award ceremony called the Pegasus of the 6th edition of the Bridges International Film Festival. Λοιπόν, πως αυτό το φεστιβάλ είναι η έκτη διοργάνωση. Κάναμε μία περιοδία σε πόλεις. Ξεκίνησε από την Κόρινθο, πήγε στο Λουτράκι, στο Κιάτο, στην Αθήνα. Είδαμε κάποια στιγμιότυπα εκεί. Πήρατε λίγο το κλίμα του φεστιβάλ όταν μετά μιλάνε σκηνοθέτες με το κοινό. Και σε άλλες πόλεις. Χθες είμαστε και από το Λέιμα, Πτολεμαϊδα, Ρέθυμνο. Στα Τρίκαλα θα είμαστε αύριο. Και σε μία συζήτηση που είχαμε με την κυρία Καλκούνου, για να κλείσουμε εδώ πέρα κάποιες προβολές στο φετινό φεστιβάλ, ήρθε η ιδέα να κάνουμε την τελετή λήξης στον Άφλιο. Στο τέλος μπορείτε να μας πείτε αν ήταν καλή ιδέα ή όχι. Το φεστιβάλ Γέφυρες έχει σημειολογική σημασία, όχι μόνο γεωγραφική, επειδή ξεκίνησε από την Κόρινθο, από το νησί της Κορίνθου. Πολιτιστικές γέφυρες κάνουμε, κινηματογραφικές γέφυρες, συνδέουμε κουλτούρες άλλων χωρών και θέλουμε να γίνεται ένας σημαντικός χώρος δικτύωσης κινηματογραφιστών και θεατών, ανταλλαγή απόψεων, αλλά και έναρξη συνεργασιών. Ταινίες τεκμηρίωσης, documentaries. Καλύτερη ταινία τεκμηρίωσης, best documentary. Τικοτή, μια ζωή αφιερωμένη στην Ιαπωνική τέχνη. A life devoted to Japanese art. Sanze Kramer. He's the director of our film, Tikotin, Life Devoted to Japanese Art. Βραβείο καλύτερης ελληνικής ταινίας μικρού μήκους, Best Hellenic Short Film. Σε μια ταινία με ιδιαίτερη θεματολογία όπως είναι η δικιά μας να συμμετάσχει και να τη δει έτσι το ευρύ κοινό. Και εύχομαι προσωπικά στο φεστιβάλ κάθε χρόνο να συνεχίσει και πιο δυναμικά και να φτάσει σε μια από τις πρώτες θέσεις στα φεστιβάλ μικρού μήκους. Το βραβείο Χρυσός Πίγασος. Παρουσιάστηκαν οι ταινίες οι οποίες προβλήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα, από το Κιάτο, την Κόρινθο, το Λουτράκι, Αθήνα μέχρι Αλεξανδρούπολη, και δόθηκαν τα βραβεία στους διάφορους συμμετέχοντες σε αυτό το φεστιβάλ.
Στον υπέροχο χώρο του βουλευτικού του Ναυπλίου έγινε απονομή των βραβείων του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Γέφυρες. Είναι ένα πελοποννησιακό φεστιβάλ. Έχει μια διπλή σημασία γιατί αυτή η διοργάνωση δίνει βήμα στους πρωτοεμφανιζόμενους σκηνοθέτες, κάτι που δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά δίνει και τη δυνατότητα σε ανθρώπους στην επαρχία να δουν αυτές τις ταινίες. Διεθνές το φεστιβάλ που φιλοξενεί η πόλη του Ναυπλίου. Είμαστε πολύ χαρούμενες που βρισκόμαστε εδώ να ευχηθούμε να επαναληφθεί από το Δήμο Ναυπλίου το ίδιο φεστιβάλ και του χρόνου. Εξαιρετική διοργάνωση, εξαιρετική φιλοξενία. Βέβαια το Ναύπλιο έτσι κι αλλιώς είναι προορισμός, αλλά εντάξει, μια αφορμή ακόμα για να έρθουμε εδώ. Οι ταινίες ήταν από όλο τον κόσμο, ήταν πραγματικά η οργάνωση απίστευτη. Νιώσαμε ιδιαίτερη τιμή, μας φιλοξένησε και το φεστιβάλ, αλλά και ο κόσμος, ο δήμαρχος, η πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης, ο κόσμος εδώ στα μαγαζιά της πόλης. Εμείς συμμετείχαμε με την ταινία του Νίκου Κουρού, είναι μια παραγωγή που έρχεται μακριά από τη Μακεδονία, από το Λεμαΐδα Κοζάνη, η παραγωγή της ταινίας. Πήρε το ειδικό βραβείο Yes We Do. Yes, ναι. We Can. Yes, we can. Και είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενες. Εσείς. Η ταινία λέγεται «Ευχαριστούμε για την αποδοχή». Είναι μια προσπάθεια φίλων, την οποία περάσαμε πάρα πολύ καλά κάνοντας όλη αυτή την δουλειά. Διασκεδάσαμε, δημιουργήσαμε, περάσαμε όμορφα. Το σημαντικό είναι ότι εδώ πέρα βρήκαμε πάρα πολύ ζεστούς ανθρώπους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ θετική ενέργεια, πολύ διάθεση για να συνεχίσουμε. Και στο 7ο και στο 8ο και στο 67ο ευχόμαστε και εμείς να είμαστε κάθε χρόνο εδώ.